φορτώστε να φύγουμε. Προορισμός Κουφονίσια. Έλα προκομμένα μου παιδιά. Γι' αυτό μας τον προκό. Πού θα πάμε σήμερα? Φύγαμε Πειραιά, ήρθαμε στην Άξο. Θα ρίξουμε το Wave Runner στην γλίστρα που βρίσκεται στο Αλικό και από εκεί θα κατευθυνθούμε που Κουφονίσια. Πιστεύω ότι από εδώ που το ρίξαμε από την παραλία εδώ στο Αλικό θέλουμε περίπου μισή ώρα με 40 λεπτά. Σήμερα πέσαμε σε κίνηση, έτσι το έχετε καταλάβει. Ας πω τώρα που βρίσκομαι. Εδώ αυτό το σημείο είναι το νοτιοδυτικό σημείο της Νάξου. Δεξιά, εκεί στο βάθος. Ηρακλιά, στο πιο βάθος ήλιος. Σκηνούσα και εμείς πάμε εκεί κάτω, Κουφονίσια. Εκεί που έρχεται το σκάφο, πολλά σκάψη. Πλησιάζοντας το Άνω Κουφονίσι, κάνουμε μία στάση που στο κάτω Κουφονίσι και παίρνουμε μία γεύση το τι θα συναντήσουμε. Πραγματικά, εδώ πρέπει να είναι ο παράδεισος. Α, είδες, είχε και παράθυρο. Α, είχε πόρτα και παράθυρο. Παράθυρο και αυλίτσα και πάρκινγκ. Η αλήθεια είναι ότι σε τέτοια μέρη είναι λίγο πίπουμα, να σου κάνω τρώνε στο κεφάλι. Τώρα για να πούμε και την αλήθεια, εμείς που κάνουμε αυτά τα ταξίδια, ασφαλιζόμαστε insurancemarket.gr. Δεν μας ασφαλίζει κανένας άλλος. Ωραία, ε. Του διαβόλου! Είπε ο Γλάρος το Βασίλη. Το μάτι του διαβόλου είναι αυτή εδώ η πισίνα, η φυσική πισίνα και όπως μπορείτε να διαπιστώσετε τα νερά είναι γαλαζοπράσινα. Και τι έχει η φυσική πισίνα με τη θάλασσα? Η φυσική πισίνα με τη θάλασσα ενώνονται με μία τρύπα. Φοράς μάσκα, φοράς βατραχοπέδιλα και περνάς από τη θάλασσα
στη φυσική πισίνα. Wow. Πάμε να απολαύσουμε, γιατί πραγματικά εδώ μιλάμε για απόλαυση. Έχει από κάτω. Ψαράκια πολλά. Τι μήκος έχει. Είναι σαν να περνάς δύο καΐκια μαζί. Ή τέσσερα wave runner. Τι είπε πάλι. Τέσσερα τέτοια. Τέσσερα, ναι. Τέσσερα. Θα ήθελα τέσσερα. Έχω πιάσει παρέες με τα δελφίνια. Ωραία, θωρίωνας. Τι, γυρίζουμε. Τώρα επιστροφή. Κουφονίσια, τέλος. Για φέτος. Ωραία είναι, τα Κουφονίσια είναι ένας πάρα πολύ ιδιαίτερος προορισμός. Αυτό το οποίο χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο νησί είναι οι μοναδικές παραλίες, αυτά τα γαλαζοπράσινα νερά. Και δείτε εδώ, αυτό εδώ το πέτρωμα είναι σαν να έχει τοποθετηθεί η μία πλάκα πάνω στην άλλη. Μικρό νησί το οποίο μπορείτε και να περπατήσετε. Το σίγουρο είναι, όποιος έρθει για διακοπές εδώ, έχει να πάει σε πολλές παραλίες. Ειδικά αν έχει κάτι το οποίο πηγαίνει και από, και από τη θάλασσα, όπως wave runner, φουσκωτό κλπ, καϊκάκι, θα δει μοναδικά πράγματα. Τώρα να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις πάρει καφεδάκια. Ναι. Το γάλα γιατί το πήρες, φίλε. Το γάλα και ο ύπνος τρέφει τα παιδιά. Έχεις δίκιο. Μέτριο. Με λίγο γάλα. Μαύρη. Έχεις ζαχαρή. Μαύρη. Μέτριο μαύρη. Ναι. Ευχαριστώ. Καφεδάκι. Φραπεδάκι. Οι παραλίες είναι Instagram παραλίες. Ναι. Instagram feeds. Πολύ αλάτι. Εγώ να κάτσουμε εδώ. Σκηνή έχεις. Ναι. Να.
Η Μίσκινο, εσύ να σε αφήσω απ' έξω. Εντάξει. Τα κοίτα, και πόρτα έχουμε. Ναι. Και παράθυρο έχουμε. Τελικά ευάρι, ζήλικα. Και πάρκιν έχουμε. Λέω, το πιο σημαντικό είναι και πάρκιν. Park in. Park in. In. Park. Not park out. Park in. Μην κάνεις παντιλίκια με τη μαούνα. Πάει παντού το βλέπεις, συγχώνεται. Παντού. Από εδώ και να δω, παρακαλώ κύκλο. Αλλά δεν σου έχει βγει καλό. 1300 άλογα μόνο.